Έρε γλέντια που προβλέπονται στον πάγο, περνάει ο καιρός, οι παίκτες λιγοστεύουν και η ένταση κορυφώνεται. Δεν το λέμε εμείς, οι ίδιοι το λένε. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια ένταση γενικότερη? Τώρα εσύ έχουν ένταση, κακό το κεφαλί τους που έχουν ένταση. Αντί να το χαρούν τόσο ωραίο άθλημα αυτό που κάνουμε, τι θα κοιτάξουμε τώρα να κάνουμε πηγαδάκι και ποιος είναι ο καλύτερος? Έλεος. Δεν πάει να βγει όποιος θέλει. Εκτός από εσένα όμως, Χριστίνα. Όσο προφέρω ο καιρός, θα υπάρχει ανταγωνισμός και είναι και λογικό να υπάρχει και δεν είναι και κακό. Πρέπει να υπάρχει για να βγαίνει και καλό αποτέλεσμα. Αρκεί ο ανταγωνισμός να μην ξεφεύγει. Το έχεις δει να ξεφεύγει? Προς το παρόν, όχι και πολύ. Ή μάλλον. Θέλεις πάντα να με κάνεις να μιλάω. Ή μάλλον εντάξει, λίγα μελανά σημεία. Δεν ξέρω πώς θα γίνει στη συνέχεια. Εγώ γιατί φαντάζομαι πυγμαχία on ice? Μπα, ίσως και κάποιος να μην μπει στη διαδικασία, λέμε τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχουν σοβαρέψει στο μυαλό τους και εγώ εντάξει, θέλω να κάνω, να χορέψω ωραία, να το γουστάω, να περάσω καλά. Όχι, αν είμαι και στο skate off τώρα ή αν είμαι στην τελευταία θέση, δεν το ξέρω, μπορεί να τύχει να είμαι και μπροστά. Πάλι δεν με απασχολεί. Δεν μπαίνει στη διαδικασία. Αρχίσατε να κουράζεστε από τώρα και δεν θέλετε να ασχολείστε? Τι σου κάνει το ωραίο κλίμα, βρε παιδάκι μου? Πιστεύετε ότι είναι λίγο περισσότερο αυστηρής με εσάς σε σχέση με κάποιους άλλους? Γιατί δεν βαριέται. Εγώ κάνω αυτό που είναι να κάνω. Προσπαθώ να το κάνω καλά. Έχω ζωντάνια. Και να σας πω κάτι, είναι αυτό που λέω, ότι το ζω, το έζησα, είναι ένα παιχνίδι, δηλαδή μας τι να το παίρνουμε σοβαρά. Είπα να κάνω πατίνα σε ένα πόδι, έκανα πατίνα σε ένα πόδι, είπα να φτιάξω τα χέρια μου, προσπάθησα να φτιάξω τα χέρια μου και δυστυχώς δεν μπορώ να τους κερδίσω με τίποτα. Πώς σχολιάζουν τα παράπονα της Σάγια οι συμπαίκτριες? Είδαμε και τη Σάγια που αντέδρασε την Κυριακή, είχε έτσι ένα παράπονο, προσπαθώ και εγώ και... Δεν έχω ακούσει κάτι θετικό. Μην κύριε, έχω ακούσει εγώ τόσο καιρό κάτι θετικό, δηλαδή έλεος. Δεν υπάρχει πιο, αλλά οκ. Okay. Δεν υπάρχει πιο, πιο τι άραγε? Βρες τη Σάγια, πώς την είδες? Γιατί φάνηκε ότι... Απ' τη μία δικαιολογημένη, γιατί είναι το συνέστημά της και εμένα μου αρέσει ο άνθρωπος να είναι αληθινός απέναντι στο συνέστημά του. Απ' την άλλη νομίζω ότι ήταν λίγο έτσι, ενοχλήθηκε... Υπερβολικά να το πω, παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, γιατί η Σάγια ξέρει ότι είναι πολύ δυνατή και ότι είναι πάρα πολύ καλή. Και αν μια εβδομάδα δεν είναι στην κορυφή, δεν σημαίνει ότι αυτό αλλάζει κάτι. Πολλά τα καρφιά για ένα βίντεο. Η συνέχεια αύριο και η Ευγενής Άμυλα στον πάγο.